Επιστροφή εδώ και πάμε να μιλήσουμε για ένα ιδιαίτερο κονσέρτο, μια συναυλία δηλαδή, σε ανοιχτό χώρο, το οποίο δεν γίνεται έτσι εκ του περισσού, γίνεται για πάρα πολύ καλό σκοπό. Να μην τα λέμε εμείς, να καλωσορίσουμε τις καλεσμένες μας, είναι δύο. Γεια σας, είναι η κυρία Στέλλα Μιχαηλίδου, πρόεδρος ΚΥΦΑ. Χαίρετε. Γεια σας, καλό μεσημέρι σε όλους. Ευχαριστώ που μας καλέσατε. Χαρά μας μεγάλη. Κοιτάξτε, ένα Τούπακ είναι μουσικός, είναι υπεύθυνη για αυτό που θα απολαύσουμε σε λίγες ημέρες στη Λεμεσό. Κύριε Μιχαηλίδου, να ξεκινήσουμε από εσάς. Θα γίνει στο υλικοδρόμιο της Μαρίνας, ναι, για καλό σκοπό, μια ιδιαίτερη συναυλία. Είναι μια ιδιαίτερη συναυλία. Είναι με την κυρία Ταντιάνα Τούπακ, η οποία είναι πιανίστρια. Και θα υπάρχουν και άλλοι μουσικοί. Θα είναι σοπράνο, θα είναι τενόρος, τσέλο, βιολί. Θα είναι στις 22 την Τετάρτη, η ώρα 7 μέχρι η ώρα 8 παρατέταρτο θα είναι το κόκτεϊ και μετά θα είναι το κονσέρτο. Είναι στο υλικοδρόμιο της Μαρίνας. Δεν γίνονται events και εκδηλώσεις σε έτσι χώρους. Είναι ένας μαγευτικός χώρος κάτω από τα αστέρια, τη θάλασσα, θα βλέπεις όλη τη Λεμεσό φωτισμένη. Επίσης, το υπέροχη μουσική θα είναι κάτι πολύ μαγευτικό. Πάντως, γίνεται για καλό σκοπό. Ο τίτλος του κονσέρτου είναι Music from the Heart, δηλαδή μουσική από την καρδιά. Έτσι δεν είναι, Τατιάνα? Ναι, είναι μουσική από την καρδιά. Σκέφτηκαμε τι όνομα να δώσουμε και επειδή η ομάδα όποια θα είναι μαζί μου, η μουσική εννοώ, έχουν ίδιες σκέψεις να βοηθήσουν τον κόσμο, έτσι αποφάσισαμε ότι θα ζήσουμε την μουσική από την καρδιά μας. Πες μας λίγο τι θα ακούσουμε, τι έργα θα ακούσουμε. Θα είναι κλασική μουσική, γνωστά κομμάτια, όμως θα είναι και κάτι arrangements, μοντέρνα, ας πούμε σαν Pink Panther, Meet Somebody, και είναι ο δικός μας μουσικός, ο cellist, ο οποίος γράφει arrangements. Είναι η δική του μουσική. Σας περιμένει πιάνο σόλο και τενόρο, σαπράνο, σαξόφωνο, τσέλο θα παίζει δικά του κομμάτια, τενόρο και σοπράνο θα τραγουδήσουν κλασικά γνωστά, ο τενόρο όμως είναι και pop από musicals also. Θα είναι από όλες εποχές η μουσική. Ο κάθε ένας να ακούσει κάτι δικά του αγαπημένα, είμαι σίγουρη. Μάλιστα, πλούσιο πρόγραμμα. Θα είναι μίξ, θα είναι και κλασική και μοντέρνα μουσική μαζί, που θα είναι ένα ανοιχτό. Και όλα τα έσοδα πάνε στον ΚΥΦΑ, πάνε για τους ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη. Ναι, ναι. Μιλήστε μας λίγο την πλευρά του έργου σας. Ναι, για αυτή την πλευρά. Το έργο μας γνωρίζετε, εγώ 25 χρόνια θελοντρία στο θέμα. Έχουμε το Checkpoint στη Λεμεσό, τα τελευταία 5 χρόνια, το οποίο κάνουμε τεστ για HIV, βαλίδα, βήτα, C και σύφυλλη. Μπορεί κάποιος να καλεστεί το 1464 για να κλείσει ραντεβού να κάνει τα τεστ. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα οροθετικά άτομα. Ιδιαίτερα με το θέμα το οικονομικό κομμάτι. Θα έχουμε ζητήσει τώρα για αύξηση του βοηθήματος, γιατί παίρνουν 300 ευρώ, τα οποία δεν είναι αρκετά. Λόγω τώρα υπάρχουν και πάρα πολλές αυξήσεις. Ένα από τα αυξήσεις που βιώνουν τώρα είναι και αυξήσεις στο ρεύμα. Βέβαια, περιμένουμε. Έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα για να βοηθήσουμε σε αυτήν την κατάσταση που έχει προκύψει. Φωτιά έχουν πάρει λογαριασμοί, όχι κυριολεκτικά, αλλά στην τσέπη μας. Τώρα, από λεπτό σε λεπτό, θα συνδεθούμε με το Υπουργείο Ενέργειας να ακούσουμε τις δηλώσεις της Υπουργού για το ποια θα είναι η έκπτωση που θα έχουμε. Άρα και οι οροθετικοί έχουν επιπλέον ανάγκη. Φυσικά είναι και μια ευάλωτη ομάδα η οποία έχει. Επίσης, πρέπει να είναι πολύ σημαντικό να σας το αναφέρω. Προηγουμένως, κάποια παίρνουν τη φαρμακευτική τους αγωγή όσον αφορά το HIV δωρεάν. Προηγουμένως, έπαιρναν και δωρεάν και άλλα φάρμακα. Δηλαδή, αν είχα χοληστερόλ, προβλήματα της όρασης, άλλα προβλήματα υγείας, τα έπαιρναν δωρεάν. Τώρα πρέπει να τα αγοράσω. Και υπάρχουν πάρα πολλά φάρμακα τα οποία δεν είναι μέσα στο ΓΕΣΥ. Και αναγκάζονται και τα πληρώνουν. Σαν χθες με πήραν κάποιος ο οποίος είχε πρόβλημα με την όρασή του και χρειάζεται 80 ευρώ κάποια φάρμακα το μήνα. Μια περίπτωση. Άρα τα έσοδα, έχετε δίκιο. Έχουμε μιλήσει και πολλές φορές, το έχουμε δείξει, το θέμα είναι σημαντικό. Κανένας μόνος του δεν πρέπει να είναι σε αυτή την... Εννοείται. Σε αυτή την περιπέτεια. Τώρα, μια κουβέντα, Τατιάνα.
Τατιάνα για την εκδήλωση που θα κάνετε στις 22 Σεπτεμβρίου στο ελικοδρόμιο της Μαρίνας Λεμεσού. Θα είναι μοναδική βραδιά που θα είναι πρώτη φορά στην ιστορία στην Μαρίνα Λεμεσό που θα είναι open event, όταν κάποιος μπορεί να αγοράσει εισιτήριο και θα έρθει να απολαμβάνει και μόνο, όχι μόνο με τα μάτια το view, όμως και τα αυτιά την μουσική. Ήταν μεγάλο όνειρο που ετοίμαζαμε πόσες μήνες, όμως τη σκέψη μας είχαμε μπορεί και ένα χρόνο και έγινε πραγματικότητα. Ευχαριστούμε τον Θεό που όλα έτυχε και τελικά μπορούσαμε να το κάνουμε, διότι λόγω του virus έκαναμε postpone και είναι δύσκολα. Λοιπόν. Ναι, και βρήκαμε και τους μουσικούς και όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση και στο έργο σας. Ευχαριστούμε. Θα τα πούμε στην Μαρίνα Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου. Τώρα,